Καλησπέρα σας από το Ανδρέας Παπανδρέου. Είμαστε κοντά σας για να περιγράψουμε μια ακόμα αναμέτρηση για το πρωτάθλημα μπασκετάκι. Οι ομάδες είναι από την Development, είναι ο Αλκοολικός Αστέρας και η Real Madrid. Ο Αλκοολικός Αστέρας θα έχει την πρώτη του επίθεση. Με τον Αντρίου τον Αντωνόπουλο, ο οποίος θα κάνει το πρώτο σουτ και θα στοχίσει. Ρίφτης, ωραία προσπάθεια, καλό σουτ, 0-3. 0-2 μάλλον, με συγχωρείτε. Ο Παπας είναι ο playmaker του Αλκοολικού Αστέρα. Καλή κίνηση. Αστοχή όμως από τον Τσαμακίδη, Αντωνόπουλος. Ο Παπας. Ωραία άμυνα, εντυπωσιακή άμυνα από τον Μικάκη. Ο Πρίχτης θα κερδίσει το φάουλ. Βλέπει την μπάλα ο Τσαμακίδης. Και ο Πρωτοπάπας τώρα. Περάσει ο Πρωτοπάπας, ένα εγκεφαλικό playmaker, Αντωνόπουλος, ο Άκης, τον είδαμε και από την προφέρα μας ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ανοίγει το σκορ για την ομάδα του, 3-2. Τριγόπουλος τώρα, μακρύς, έρμον. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, Πρωτόπαπος τώρα. Θέλει να περάσει δύσκολη ενέργεια. Τον Παυλάκη, Ρίφτης τώρα, μπάλα. Ένας χορηγόπλος θα ήταν ένα συναντίον πολλών και έχει το φάουλ. Πήρε το εξαιρετικό rebound μετά τη μία εξαιρετική από τον Ριγόπουλο. Πρίφτης τι έκανε τώρα, διπλή τριπλά, λάθος έκανε πάντως. Ριγόπουλος βγάζει έξω. Θα δίνει ήταν όμως άστοχος. Πρέπει στο ριμπάου, το Λυκάκης. Ριγόπουλος τώρα. Ακριά τον μαρκάρει ο Παυλάκης, μακρύς. Για τον Λυκάκη. Ωραία κίνηση όμως αυτό είναι ο Λυκάκης. Δεν βλάβε να δώσει την επίδεσή του. Πρωτόπαπα, κλασικά κατεβάζει την μπάλα για, για τον Αλκοολικό Αστέρα. Ωραία δημιουργία. Για τον Παυλάκη, ο οποίος θα εκτελέσει δύο βολές. Αυτή
Γεωργόπουλος πρόλαβε την μπάλα. Εκτελεί. Άστοχος. Με δύσκολο πως έτσι έγινε το σουτ. Το Παπαθώρα. Μονόπουλος για τρεις. Βρίσκεται σου τρέχει αυτός με τη σειρά του για τρεις, αλλά είναι άστοχος. Όμως θα πάρει το επιθετικό rebound ο Τσαμακίδης. Το Κόπαπας θα περάσει. Αυτό το lay-up. Νικάκης. Κρατήσει την μπάλα. Συνδυασμός τώρα για τους Ολυμπιακό Αστέρα. Αντωνόπουλος. Άστοχος. Θετικό rebound. Καλάθι. Από τον Παυλάκη. 6-3. Στριγόπουλος. Χρήστης και για τον Αγγιδιά δεν μου σε κανένα λάθος, θα τον όπλος έκλεψε. Σαμαγγίδης, Αντωνόπουλος, θα βγάλει έξω. Αντωνόπουλος ξανά. Να, σηκώς. Αντωνόπουλος όμως παρά την απογοήτευση στο το χαμένο τρίποντο έκλεψε την μπάλα. Αστόχησε τελικά στο lay-up. Τελειώνει η επίθεση. Πρόλαβε ο Αντωνόπουλος. Έστοχος. 9-3. Δεν είχε χρόνο να σκεφτεί. Και και να αποστρέψουμε μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Ωραία προσπάθεια, σκοράρει ο Ριγόπουλος, 9-5. Ωραία προς από τον πρωτοβό, από τον Κωνσταντίνου. Έξω προς το Πάπας. Περάσει. Θα αφήσει την μπάλα γλυκά στο καλάθι. 11-5. Είναι φανερό ότι σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία ο Ολυμπιακός Αστέρας, όμως διαφορά είναι στους 6 πόντους μετά από 8 λεπτά. Μακρύς. Πρίφτη, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Παπα Κωνσταντίνου. Κολόπουλος, ωραία πάσα. Θα γίνει όμως γρήγορα το φάουλ. Το 15 λοιπόν ήταν σε μία βολή εύκολο ο Αντωνόπουλος.
λάθος από τον Νικάκη, λάθος στην νόηση. Με τον Πολύδωρο. Πρωτόπαπας. Ο Φουρνογεράκης. Είναι ο πρόσωπο όπως και ο, και ο Πανταζής. Πολύδωρος. Χρήστη. Ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρίσκει, Νικάκη, για το Real Madrid. Τίποτα από τρίτα είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Παυλάκη και Φουρνογεράκη τώρα. Το τόπος κερδίζει το φάουλ. Λάθη ξανά και τον αλκοολικό αστέρα, ο οποίος σιγά σιγά παίρνει μια διαφορά. Πούμε ο Γεράκης, δεν καταλάβα τώρα γιατί σταμάτησε, είχε πνιδιασμό. Θα περάσει, αστοχή, Πρωτόπαπας. Πούμε ο Γεράκης διηγίζει τις επιλογές του. Τώρα για τρεις, κακή επιλογή, πολύ κακή απόφαση. Πρίφτης. Τώρα για τρεις, θα ευστοχίσει τελικά. Μια μικρή έτσι περιπέτεια στο καλάθι, 14-8. Ανάσα για τους Real Madrid. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη, Πρωτόπαπα, 6, 5, 4. Σουτ. Πανταζή και αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, 14-8 για τον αλκοολικό αστέρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά. Θα κάνει η Real Madrid τώρα στην επίθεση. Σουτ για τρεις ξανά. Κακό αυτή τη φορά από τον Πρίστη. Και κατοχή θα είναι για την αλκοολικό αστέρα. Ριγόπουλος, δεν είναι πολύ ρε Μαλμαντρή, είναι 7 άτομα, δεν ξέρω πως θα παίξουμε. Πολύδωρος. Πάρει την μπάλα, Ριγόπουλος, για 3, αστόχος. Φουρνογεράκης. Πανταζή, παίζει να πει, Φουρνογεράκης για 3, πολύ κακό σουτ, ξανά. Και παραμένει το 14-8. Παίζει την μπάλα στο Πανέλη. Δεν θα κάνει το goal foul. Οπότε μου συγχωρείτε, πως κάνει το κλέψιμο. Thank you.
Κρόβας, αυτό έχει και στις δύο βολές. Και όπως ακούσαμε και από ένα συμπαίκτη να του λέει, δεν θα τους το συγχωρήσουν αυτό στο τέλος του παιχνιδιού. Χαρτολόγοντας βέβαια, πολύ δώρος, goal foul, 14-10, να μια ωραία ενέργεια, να πάρουν και τα πάνω τους λίγο η Real Madrid. Ολοκλήρωσε το έμεσο τρίποντο. Πολύ ωραίο, το Μεγεράκη. Τώρα δεν έχει ψυχολογία για να σουτάρει. Το σουτάρει όμως, θα σπατήσει, δεν έχει τρία τρίποντα. Το Κόπαπας, Παλαζής. Γλυκό έτσι σουτάκι από τα περίπου 3,5 μέτρα, 16-11. Ρηγόπουλος, Πολύδωρος, άστοχος. Λοιπόν, από τον τον Πανέλη αν είδα καλά, ο οποίος έκανε λάθος. Θα βγει για πρώτη φορά ο Πάπα Κωνσταντίνου και θα μπει στη πάλι ο Τσανακίδης. Βρίφτης, Πολύδωρος, Μικάκης, όλα αυτά στην περιφέρεια γίνονται. Τώρα θα προσπαρεί ο Πολύδωρος. Καλά θα κάνει, καθώς θα κερδίσει ακόμα ένα φάλο ο Πολύδωρος. 16-11 με 7 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Μια ξεζητημένη πάσα, δεν θα του βγει. Μογεράκης, έξω, Τσομπανέλη. Καλώς ήταν άστοχο. Ριγόπουλος. Κρατάει πολύ την μπάλα, δεν έχει αλλάξει κάποια πάσα. Νικάκης, θα βγει από τα screen. Πρωτόπας θα κλέψει. Θα χάσει το εύκολο το lay-up. Θα χάσει και το άλλο το lay-up. Πολομόλαχος, απίστευτη φάση αυτή. Ήταν εντελώς μόνος του, δεν είχε καν την πίεση ενός αντιπάλου του. Φοβερό στιγμιότυπο. Το πανέλι τώρα στον ενδιασμό ξανά. Δίνει στον Τσαμακίδη, αυτό νομίζω θα κάνει βήματα, ναι. Τώρα να προστάρει τον Αγγυριάδη, όμως δεν τα καταφέρνει. Νικάκη, συλλόγος τον Αγγυριάδη. Και θα κάνει λάθος, μπρος πίσω. Κακή συγνώση ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες.
16-13 παραμένει, έχει πέσει αρκετά ποιότητα του παιχνιδιού. Φουρνογεράκι, του δίνουν φανερά το σουτ. Νικάκης θα κάνει φάουλ πάνω στον Φανταζή, όπως έδειξαν οι διαιτητές. Νογεράκης με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα, είναι άστοχος. Νικάκης από 45 για 3, εύστοχος, 16, όλα. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι μας. Ο Παλαιοκλωκός σας έχει πετύχει μόλις 5 πόντους σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης. Άλλο χαμένο lay-up από τον Τσαμακίδη αυτή τη φορά. Είναι φοβερό αυτό που σημαίνει με τον Αλκοολικό Αστέρα. Αντωνόπουλος, άστοχος. Αντωνόπουλος ξανά για τις από τη γωνία αυτή τη φορά. Άστοχος. Νογεράκης θα κάνει και αυτό σουτ με τη σειρά του. Ξανά άστοχος, Ριγόπουλος. Δεν το βλέπω πολύ πρόθυμο να τρέξει για να βάλει ένα γρήγορο καλάθι. Πολύδωρος, Ριγόπουλος, άστοχος, στο πανέλι στο rebound. Γεράκης, πώς θα τον αντιπαλού του και είσαι το φάουλ δικαιώμα για δύο βολές. Το σκόρ. Αλλά θα το φτιάξουμε και ράξει από τη γραμμή. Να πάρει και αυτό λίγο ψυχολογία καθώς τα συνεχόμενα κακά του τίποτα τον έχουν ρίξει. Πολύδωρος, αστοχός. Νικάκης δεν προλαβαίνει να εκτελέσει καθώς ο χρόνος τελείωσε. Νογεράκης προς το κατεύθυνο της μπάλας. Με τον Αστέρα θα περάσει, θα στοχίσει. Τέταρτο χαμένο lay-up για τους γηπεδούχους σε αυτή την περίοδο. Ριγόπουλος, θα προσφέρει τον Αγκυριάδη τώρα αυτός. Λάθος και time out για τους Real Madrid, οι οποίοι βλέπουν
ότι η κούραση τους έχει καταβάλει. 2 και 44 για το τέλος του ημιχρόνου. Σε λίγο πάλι κοντά σας. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι με τον guard του Αλεξανδρικού Αστέρα, που τον Γεράκη να δίνει το σύνθημα για την επίθεση της ομάδας του. Παπακοσταντίνο, ο οποίος δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες. Γεράκη, Παπακοσταντίνου, δες και μας άκουσε όμως και το αστόχησε. Πρίφτης, ο Λίδωρος, Πρίφτης, ψάχνει το σούτ και τον Αγυριάτη στο πόστ, δεν τον βρήκε. Κάκη, σκοτωμένο σούτ, δεν ήταν όμως κακό, Αντωνόπουλος στο rebound. Σαμακίδης, Αντωνόπουλος για τον Σαμακίδη, λάθος. Θα να πω ότι ο Αλεκολκός Αστέρας έχει πετύχει μόλις 3 πόντους στην περίοδο και 8 η ομάδα της Real Madrid. Κακή συγκομιδή, ειδικά για τους υπεδούχους. Λιγόπουλος είχε το σούτ του επιχείρησε, ο Γυριάδης, ο Πρίφτης, ο Χρήστος, ο Μικάκης, δύο πάσες στην περιφέρεια. Λιγόπουλος έκανε το σούτ ανάστοχος. Πάνω στο Λεγεράκι. Λεγεράκης για 3. Σαν αέρμπολ προλαβαίνει ο Σαμακίδης, Αντωνόπουλος, άστοχος κι αυτός. Ρεσιτάλ αστοχίας και για τις δύο μόνες από το τρίποντο, μόνο ο Αντωνόπουλος με το έχει σκοράρει. Για 3 και αν δεν κάνω λάθος και ο Χρήστης έβαλε ένα τρίποντο. Εδώ πάντως ο Πολύδωρος ευστοχή, κάνει το 18-18. Είναι αλάθος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Σε 18 από μία επίθεση για την κάθε ομάδα για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, τις τελευταίες στιγμές στο ημίχρονο. Κρίθηκε τον Πολύδωρο με τη Σαμακίδη. Φάουλ, είχα να δώσουμε ελπίδες στους Αστέρας. Λιγόπουλος, Αργυριάδης. Πρίφτης, μακρύς, τελειώνει η επίθεση, σουτ, κακό σουτ. Έξι δευτερόλεπτα μένουμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έχουμε time out που το ζήτησαν, όλοι και ο Λυκός Αστέρας. Για να τσακάνουμε. Θα κάνει ο Αλεκολκός Αστέρας το τελευταία δευτερόλεπτα, φουρνάρα. Λογεράκης, δεν καταλαβαίνω και την πήρε αυτό στην επίθεση καθώς δεν είναι καλό ποσοστό στο τρίποντο. Σπάτων ο γέγονε, 20-18. Ο Αλεκολκός Αστέρας κερδίζει με μόλις 2 πόντους τη Real Madrid και αναμένουμε ένα δεύτερο ημίχρονο με τεράστιο ενδιαφέρον. Δευτερόλεπτα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Με την κατοχή να είναι για τον Αλεκολκό Αστέρα με τον
και το Βοβλάκι να κάνει την επαναφορά. Τώρα ο οποίος επιστρέφει στην πεντάδα για τον Ανατολικό Αστέρα. Κωνσταντίνου, θα τα κάνει το σουτ. Αντωνόπουλος για τρεις. Αστοχός. Δεν νομίζω έκανε βήματα, ναι, καθαρά βήματα. Παπλάκης, αστοχός. Μακρύς πήρε το rebound. Αργυριάδης τώρα. Πάλι να γίνει το λάθος. Αργυριάδης θα περάσει. Ο τύπος των Βολών είχε άλλη μια πάσα να κάνει. Κακή επιλογή. Παυλάκης αστοχή σε lay-up. Πίστευτα και πάρα πολλά τα λεία που χάνει ο Ανατολικός Αστέρας. Νικόπουλος, θα περάσει. Έχεις πάρα από τον πρώτο μου, πάει και δύο βολές. Όχι, άστο. Δεύτερη. Πολύ ωραία είναι εκεί για να διεκδικήσει το εξωτερικό rebound. Δεν τα καταφέρει. Και ο πρωτόκολλος τώρα έχει την κατοχή. Περάσει. Άλλο ένα χαμένο lay-up, Σαμακίδης, Αντωνόπουλος. Για τρεις, με βήμα πίσω. Εντυπωσιακή. Εκτέλεση 23-18. Πρίφτης εδώ βιάστηκε για το τρίποντο. Και αυτό ήταν εις βάρος της ομάδας του. Airball. Νέα επίθεση για τον Ανατολικό Αστέρα με τον Πρωτόπαπα. Δίνει πάρα πολύ χώρο ο Γρηγόπουλος, με φανερό αυτό, Παπα Κωνσταντίνου. Λάκης, Κονόπουλος, ξανά για τρεις, τώρα είναι άστοχος. Ο Τόπας κλέβει την μπάλα. Άλλος ένας εχνιδιασμός που πάει στράφη για τον Ανατολικό Αστέρα. Τονόπουλος, συνδυασμό για τρεις. Παυλάκης, Αντωνόπουλος.
Έμεινε η μπάρα στο κέντρο του Αστέρα, δεν έκανε καν επίθεση. Τρίφτης για τρεις, airball. Από τη βολή, ήταν μόνος του. Πολύ παθητική είναι η επίθεση και των δύο ομάδων. Σκέφτεται πάρα πολύ τα σουτ. Ενώ είναι ελεύθερα τα περισσότερα. Νομίζω έκανε βήματα. Ο Πρίτης να έκανε τρία βήματα. Το Παπάς, το Πανέλης μπήκε πάλι στο παρκέ. Λάθος, δεν κατάλαβα και τι ήθελε να κάνει. Ο παίκτης του Ολυμπιακού Αστέρα, Νικάκης, μακρύς, Πολύδωρος, με φανερό μισμάτ. Την θετική του ενέργεια. Πολύ δωρός, τους πάρει πολλές πολλές προσπάθειες και είσαι το φάουλ και δικαιώμα για βολές. Δεν είχε κάποιο αυτό αποτέλεσμα το ταξίδι στις βολές για τον Πολύδωρο Αντωνόπουλος. Φανταζείς, το σκέφτεται και θα κάνει βήματα. Ριγόπουλος με τον Νικάκη είναι τώρα στα γκάρ. Για τη Real Madrid, Αργυριάδης, Σουτάρι. Το Τόπαπα, το Κωνσταντίνου, το Φλόουτερ, είναι άστοχο. Ωραία πάσα του Αργυριάδη. Του Ριγόπουλου μάλλον στον Αργυριάδη. Μακρύς, ξανά μακρύς από τον Πολύδωρο, είναι άστοχος. Πάρει όμως το επιθετικό, μακρύς ξανά, άστοχος. Πρωτόπαπας. Πολλά τα χειροκροτήματα από τον πάγκο του Αλκοολικού Αστέρα, καθώς ο Πρωτόπαπας εστόχισε επιτέλους ένα lay-up. 25-18. Ριγόπουλος από τα 8 μέτρα.
Καλή προσπάθεια Αντωνόπουλος τώρα στον συνδυασμό. 3-2 είναι. Λίγο έτσι να κάνει το λάθος, όμως έχουμε το time out για την Real Madrid, η οποία δεν έχει πετύχει καλά καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο. Goal foul τελικά. Ωραία η κομπίνα από τον αλκοολικό Αστέρα. Τσομπανέλη τελείω στη φάση. Είναι συμπληρωματική βολή, 27-18, λέει να μεγαλώνει η διαφορά. Και εδώ ο Γιοβάρθι θα σκοράρει για τη Real Madrid μετά την ωραία δημιουργία από τον Ριγόπουλο, 27-20. Παπάς, δύσκολη ενέργεια. Δεν σκόραρε. Ο Βάλτης πήγε με το ίδιο στυλ να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Φουρνογεράκης επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Πρωτόπαπα. Αντωνόπουλος για τρεις. Στοχός. Κάκη σχέση του φόλου από τον Τσομπανέλη. Εδώ Νικάκης θα σώσει την κατοχή, θα κάνει και το σου της πυρκαγιάς, είναι άστοχος, Αντωνόπουλος. Ωραία πάσα από Κωνσταντίνου, τελειώνει τη φάση, μια μια ωραία φωτογραφία μετά από ώρα, 29-20. Λίδωρος και είσαι το φάουλ ξανά από τον Πανταζή. Υπάρχει διαφορά κιλών εκεί πέρα και εκτοπίσματος. Νικάκης ήταν συμπαίκτη, Ριγόπουλος. Τελειώνει ο χρόνος, Νικάκης. Άστοχος. Ο Λίδωνος πήρε το επιθετικό rebound, καλάθι, 29-22. Νογεράκης. Νομίζω κάνει βήμα το Τσομπανέλη ξανά. 56 δεύτερα για το τέλος της περίοδου, 29-22. Το μάτς δεν έχει τελειώσει, αν και φαίνεται ότι οι Real Madrid δύσκολα θα διεκδικήσουν τη νίκη μέχρι το τέλος. Όμως, ο αλκοολικός Αστέρας δεν λέει να τελειώσει το μάτς. Και όσο η διαφορά είναι κυμαίνεται μεταξύ των 9 και 7 πόντων, όλα μπορούν να συμβούν. Και ο Βάρθης κλείστηκε, Πολύδωρος έξω. Ο Βάρθης για 3, άστοχος. Αντωνόπουλος, πήρε το λιμπάρ με την πόητη του Φουρνογεράκη. Αδιαθλητικό φάουλ. Και δύο βολές.
τον όπλο στην πρώτη βολή. Και άλλα βήματα αυτή τη φορά από τον Παύλο Κωνσταντίνου. Ριγόπουλος, 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου και της επίθεσης των Real Madrid. Ριγόπουλος, Μικάκης, για 3, άστοχος, κακό σουτ. Αυτό είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης μέχρι τώρα. 31-22, προβάδισμα 9 πόντων για τον Αλκοολικό Αστέρα. Ξεκίνησε το παιχνίδι μας με τον Πρίφτινα. Επιστρέφει στην πεντάδα των Real Madrid. Τσοπανέλη, 31-22 το σκορ. Ρυψοκίνδυνη πάσα τον Φουρνογεράκη. Σταμακίδη, στα στόχο σουτ. Πρίφτη στα τρέξη. Λυκάκης. Γεράκης, 34-22. Φαίνεται πως θα καθαρίσουν το μάτς και δεν το κάνουν ντέρμπι ο Αλκοολικός Αστέρας. Ο Γεράκης πήρε ψυχολογία, όμως εδώ στόχησε στην Αχίλιο πτέρα του που είναι το τρίποντο. Μικάκης, έπρεπε να δώσει την μπάσα εκεί στον Αργυριάδη, κακώς δεν την έδωσε. Αργυριάδης, κανένα Πολύδωρος. Πρέπει κάποιος να πάρει το σούτ από την περιφέρεια. Μικάκης. Καλή άμυνα από τον Αλκοολικό Αστέρα. Μια φαίνεται υπερβολικός αλτρουισμός από τη μεριά των Real Madrid. Νόπουλος πέρασε, καλάθι και φάουλ, 36-22. Στο συν 10, στο συν 14. Οι τυπικά γηπεδούχοι που ξεκόλλησαν κάπως στο σκορ, έτρεξαν το παιχνίδι και το πιο σημαντικό, έβαλαν και τα lay-up. Thank you.
στα 22, στην 15, πρίφτης, περνάσει, υπόγειο lay-up, η μπάλα δεν το κάνει το χατήρι, ήταν ωραία η προσπάθειά του. Παυλάκης επιστρέφει στη θέση του Πανταζή. 7,5 λεπτά για το τέλος. Λίδωρος. Ωραία προστατεύει την μπάλα με το κορμί του. 37-24. Φουμιδεράκης. Κλείθηκε εκεί, πήρε την εσωτερική και μετά δεν είχε που να πάει. Πρίφτης, καλά κάνει και παίρνει το σούτ, καθώς ο αντίπαλος του δεν είχε όρεξη να βγάλει ούτε καν χέρι. Νογεράκης τρέχει που είναι το δυνατό σημείο. Λεϊά, πας στο φως. Τονόπουλος. Αυτός και αυτός από την περιφέρεια. Ριγόπουλος. Ωραία εκτέλεση πάνω στην άμυνα του Τσαμακίδη, αν ήταν καλά, ή του Παυλάκη. Δεν έχει σημασία. 37-26 είναι ένα μίνι 4-0 τον Real Madrid. Τσοπανέλης. Τρίποντο χωρίς ιδιαίτερη ουσία, χωρίς ιδιαίτερο σύστημα. Νικάκης, σέντρα. Έγινε το λάθος. Φουνογεράκης, θα περάσει. Δύο βολές. Αντωνόπουλος το κλέψιμο. Μογεράκης, άστοχος. Θετικό, άστοχο και ο Τσαμακίδης. Σε θέση ας πούμε offside ο Ριγόπουλος. Ευστοχή, 38-28. Μογεράκης ξανά για τρεις. Δεν του πάει καθόλου το τρίποντο σήμερα. Πολύ ωραίος είναι άστοχος, Παυλάκης το rebound. Νόπουλος. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, πήγε και βγήκε, του παίξε άσχημο παιχνίδι. Time out, το οποίο κάλεσαν η Real Madrid, 4-43, 38-28, τίποτα δεν έχει τελειώσει όμως. Δεν βλέπω να γίνεται η ανατροπή. Ο Λίδωρος συνεχίζει το μάτς, θα γυρίσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Νικόπουλος που την δουλειά πήγε και ο πρωτόπαπας ξανά στην πεντάδα. Ωραία δίσδυση. Δύο βολές. Στις οποίες θα εκτελέσει ο Ριγόπουλος, ο οποίος βγάζει ενέργεια. Είναι θετικός για την ομάδα του όμως. Δεν έχει τις κατάλληλες βοήθειες, ενώ η Real Madrid είναι και μόλις 6. Άρα καταλαβαίνετε και οι δυνάμεις τους έχουν αρχίσει ήδη να τους εγκαταλείπουν.
Το Παπάς, περάσει, θα παίξει με τη φορά του σώματος, του Ριγόπουλου και με δυναμικό πάτημα θα κάνει το 40-28. Παραλίγο να μπει καλάθι από μια πάσα του Αργυριάδη. Αρκετά γεγιά και στον πάγκο των Real Madrid, οι οποίοι πρώτα απ' όλα διασκεδάζουν το παιχνίδι και μετά τους ενδιαφέρει η νίκη ή ήττα. Και αυτό πρέπει να είναι το... Όχι πρέπει, και αυτό είναι το πνεύμα στο μπασκετάκι. Κλέψουμε εδώ από τον Πολύδωρο. Τον Όπουλος. Λίγο λείψε, θα κλέψει την μπάλα. Αργυριάδη, στο φλόουτερ, άστοχο. Λίγο ρίξε να κάνει και το φάουλ. Σαμακίδης. Πρωτόπας, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σουτάρει. Κακό το σούτου. Μάλλον για αυτό το λόγο δεν σουτάρει, καθώς δεν έχει εμπιστοσύνη και η μηχανική του είναι αμφισβητήσιμη, θα έλεγα. Μακρύς, Ριγόπουλος θα το πάρει, το σουτ όχι. Πρίφτης για τρεις, εύστοχο, 40-31. Ανάσα για τους Real Madrid, για να δούμε, έχουν κάτι να μας δώσουν ώστε το παιχνίδι να γίνει ενδιαφέρον στα τελευταία 2,5 λεπτά. Πρέπει να βγάλουν συνεχόμενες άμυνες και να είναι αλάνθαση στην επίθεση. Αντωνόπουλος τελειώνει το παιχνίδι με το τρίποντο 43-31. Ουσιαστικά τελειώνει την υπόθεση νίκη για την ομάδα του και τον Ανατολικό Αστέρα, ο οποίος ήταν η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι χωρίς να παίξει κάτι το εντυπωσιακό. Πολύδωρος, εξαιρετικό rebound. Και με τη δύναμη του, όχι, θα φτωθεί τελικά. Θα μακίξει ό,τι βγάλει την άμυνα. Πρωτόπαπα. Φάλα από τον Πολύδωρο. Σκληρό φάουλ. Το Παπάς, 43-31, ας το έχει την πρώτη βολή. Ας το έχουμε στη δεύτερη. Ριγόπουλος. Λεπανθής. Το περίεργο στυλ, αστοχή, Πολύδωρος. 96 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ριγόπουλος, προσποίηση, Πρίφτης. Αυτός θα πάρει το shoot airball, φάνηκε. Αντωνόπουλος. Έχει ακόμα δυνάμεις για να τρέξει. Ω, και θα σταματήσει από το τρίποντο. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή επιλογή από τον Αντωνόπουλο, όμως το σκορ του δίνει αυτή τη δυνατότητα να είναι κάπως υπερβολικός, όπως και όλοι οι παίχτες της ομάδας του. Κάθος το σύν 12 είναι αδύνατο να ανατραπεί. Ο Βάρθης θα τον αφήσουνε, τάπα από τον Τσαμακίδη, όχι τελικά δεν... Αυτός δεν τον άφησε να σκοράρει.
Έχουν κουραστεί πάρα πολύ και η Real Madrid, το βλέπετε. Παπάς, Τσαμακίδης, Παυλάκης, δεν ξέρω καν αν θα κάνουν επίθεση. Ο αλκοολικός αστέρας ο οποίος έκανε και ήταν airball. Παίξε! Έτσι με αυτή τη νίκη ο αλκοολικός αστέρας θα βελτιώσει το, το ρεκόρ του στο 9-7 στην κατηγορία development, ενώ η Real Madrid θα συνεχίσουν στον όμιλο να είναι τελευταίοι με ρεκόρ 3-12. Δεν θα κάνει επίθεση ο Αντωνόπουλος, ο Άκης και σωστά. Τι θα κάνει. Όχι, τελικά θα κάνει επίθεση. Ο Άκης Αντωνόπουλος 45-31. Του κάνει και μια παρατήρηση και ο συμπαίκτης του καθώς του έλεγε να μην κάνει επίθεση. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα είναι αυτά όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. 45-31. Ο αλκοολικός σωστός πήρε μια άνετη νίκη, πολύ ξεκούραστη νίκη και βλέπει το μέλλον του στην κατηγορία με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλό βράδυ και την κλασική συμβουλή που σας λέμε πάντα, να παρακολουθείτε πάντα μπάσκετ.